να περνάτε καλά στην Αυστραλία. Ξέρω ότι έχετε γίνει αναβουμπούλα με κάποιον βουλευτή σας εκεί κάτω, τοπικό, ο οποίος είναι, φαίνεται, λίμπερο, αριστοφέρνη λιγάκι και στην Αυστραλία, και έχουν ξεσηκωθεί όλοι, διότι το παράρτημα, οι φίλοι της Χρυσής Αυγής εστήρανε, λέει, τρόφιμα, φαγητά, λεφτά, και η κυβέρνηση δεν τους άφησε να τα στείλουν. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, θα τα μάθουμε. Μια φορά θα δούμε τι θα γίνει για την Αυστραλία. Σήμερα έχουμε κοντά μας, καλό βράδυ και στην Ελλάδα, στην Κύπρο, γενικά σε όλη την Ευρώπη, να μείνουμε όλες τις πολιτείες και τα κράτη. Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Καναδά και στη Λατινική Αμερική. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Σήμερα θα έχουμε το φίλο μας, τον Προφέσορ. Ο Προφέσορ, κατέβασε λιγάκι την κάμερα, Προφέσορ, για να σε βλέπω καλά, γιατί είσαι πολύ χαμηλά. Κατέβασε την κάμερα λιγάκι, να φορέσω και τα κινέζικα και τα ακουστικά. Με ακούς, Προφέσορ, με ακούς. Ένα, δύο, με ακούς. Με ακούς, με ακούς. Σ' ακούω. Για κατέβασε την κάμερα σου λιγάκι κάτω. Είναι ο Ελληνοεβραίος Προφέσορ από τη Νέα Υόρκη. Πασίγνωστο τώρα και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Κίνα τον μάθανε. Γεια σου, Προφέσορ. Γεια σου, Προφέσορ. Και ακόμα μια φορά να πούμε Σανά Τοβά. Σανά Τοβά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Εβραίους. Χρόνια πολλά σε όλους. Έτσι. Δεν μου λες. Λάβαμε πολύ ωραία εδώ, βλέπεις, και ευχές από όλο τον κόσμο, από μη Εβραίοι Έλληνες, αλλά και μη Εβραίοι Αμερικανοί. Και εγώ έδωσα ευχές. Είναι κακό, δεν είναι κακό πράγμα να λέμε ευχές σε όλους. Είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία να υπάρχει αγάπη και αλληλεγγύη. Ευχόμαστε. Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε το κουπάκι εδώ πέρα που μου το στείλει ο φίλος μας. Μου στείλε και ρεζέρβα εις περίπτως και μου το κλέψουν και μου το ξαφανίσουν. Να το έχω εδώ πέρα. Κάθε φορά πρέπει να το κρύβω, ξέρεις, να το έχω στην τηλεόραση με την ελληνική σημαία. Μπράβο. Εδώ, κοίταξε. Πού πας, φεύγεις. Μόλις είναι ελληνική σημαία. Μόλις είναι ελληνική σημαία. Έτσι, βάλε το μαξιλαράκι σου, γιατί είσαι κοντούλης. Αυτό έκανα, λέω, για να δω. Γιατί δεν κατεβαίνει. Τώρα είναι ολόκληρη η οθόνη. Λοιπόν, θα έχουμε μια πολύ θερμή εκπομπή σήμερα. Να πω στους φίλους και προφέσω να ανεπτώ, κάνει υπομονή, θα πούμε στον αέρα, έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας. Ο Γιάννης Πλούταρχος έρχεται στην περιοχή μας, όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι, και το τηλέφωνο έχει κάνει κάποιο λάθος ο εκφωνητής που παρουσιάζει τη διαφήμιση. Τα τηλέφωνα είναι κάτι, είναι 813 το τηλέφωνο, 343-6735, για αυτούς που θα θέλανε να πάρουν τα εισιτήριά τους για τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Εδώ είναι, ωραίος τραγουδιστής, πρώτη φορά έρχεται στη Φλόριντα, θα είναι στο Innsbruck και θα γίνει μια πάρα πολύ καλή October, Σαββάτο βράδυ, 18 Οκτωβρίου. Λοιπόν, για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε, 813-343-6735. Πρωτού πάμε με τον Προφέσο, Προφέσο, παρέμεινε εκεί που είσαι, διότι έχω να παρουσιάσω ένα για την Γκάγκα. Την ξέρεις την Γκάγκα, είναι Εβραία η Γκάγκα? Βέβαια. Η Γκάγκα είναι Ισραηλίτισσα, δεν είναι Εβραία? Δεν πιστεύω, όχι. Έτσι μου είπαν εμένα, γιατί λέει έχει εμφυλισμό, λέει, με τους Έλληνες. Είναι φιλική, αλλά δεν την παρακολουθώ, παρόλο που είναι καλά, μεγάλο στην Αμερική. Στην Αμερική ήταν, εντάξει, τώρα έχει πέσει, δεν είναι και τόσο μεγάλο αστέρι, είναι και άλλοι που έχουν μεγάλα αστέρια. Αλλά είναι. Εντάξει, για να ακούσουμε τι λένε εκεί πέρα οι νεαροί στην Γκάγκα και πώς το βλέπουν οι Έλληνες. Ωραία. Να μην μιλήσεις, έχει πλάκα, θα ακούσεις και μερικές κουβέντες, εντάξει, αλλά δούμε τι θα γίνει. Για να ακούσουμε την Γκάγκα. Okay. Τι μας λέει η Γκάγκα και τι λένε οι πιτσιρικάδες στην Ελλάδα που πήγαν να δουν την Γκάγκα. Για να παρακολουθήσεις το, κυρίες και κύριοι. Πέσε! Πόσο σας κόστησαν τα εισιτήρια? Μας κόστησαν το δικό μου 100 ευρώ που είναι πρώτη σειρά μπροστά και της μαμάς που είναι λίγο πιο πίσω 50. Ξέρω πως τι κάσκει με γάμο την τόλα μου να. Πέσε! Πήρε όλη την ενέργεια, έκανε αυτό το πράγμα, πήρε όλη την ενέργεια και έλαμπε. Ήταν το δέρμα όπως την πορσελάνη, ήταν απίστευτο το πράγμα που είχα ζήσει, ήταν η πρώτη φορά που την έχω δει από κοντά. Είναι 6 χρόνια το όνειρό μου. Ένα μπούστι κιτάρα. Ξέρω πως τι κάσκει με γάμο την τόλα μου. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Ντεπών, το έχω ξαναπεί, ντεπών. Φέρτε μου ασπιρίνες, κοκοράκια, αλγόν, καλμόλ, για ελέφαντα, το κεφάλι μου, ρε. Δεν αντέχω, ρε. We love her, we love you. I love you. Ξαγαπάμε. Άννα Βύση και ο Μουσάτος κλείσανε, λέει, φιλιά και αγκαλίτσα στη Μύκονο. Με όλους τους ομοφυλόφιλους. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
Ντεπόν, το έχω ξαναπεί, ντεπόν. Φέρτε μου ασπιρίνες, κοκοράκια, αργών, καλμόλ, για ελέφαντα, το κεφάλι μου, ρε! Δεν αντέχω, ρε! Πού να αντέξει ο άνθρωπος. Με τέτοια που συμβαίνει, πού να αντέξει. Μα τα θεία θα άντεχες εσύ. Είναι πολύ φωναχτά, φωνάζει ναι, όταν... Αυτός, αυτός είδε εκεί την τσοτσίτα, ξέρεις, εκεί πέρα, γυμνή στη Μύκονο, δηλαδή όχι γυμνή, γυμνός, να κυκλοφορεί με μουσια. Μετά πήγε η άλλη γκάγκα στην Ελλάδα και έβγαλε το κόστος λεφτά. Μαζευτήκαν εκεί, πληρώσανε, αλλά δεν βγήκε από το ξενοδοχείο έξω καθόλου, λέει, φοβήθηκε. Παρατήρησες όμως πώς βρήκανε τα 50 και τα 100 ευρώ για ένα τέτοιο πράγμα. 100 ευρώ, ναι, οι μάνες πηγαίνανε πίσω. Η καλή ζωή είναι καλή ζωή. Και κρίση να υπάρχει, υπάρχουν τα λεφτά για κάτι τέτοιο. Έχουν λεφτά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τους κλέμε. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε. Κατά πρώτο και κύριο, τώρα που ήταν το New Year's Eve, για τους Εβραίους, ναι, έγινε χαμός. Το Fox News και τα τηλεοπτικά κανάλια παρουσιάζανε ότι εσείς οι Εβραίοι στο αεροπλάνο που μπήκανε μέσα να πάνε στις οικογένειές τους κτλ. Για το New Year's, έκαναν παράπονα σε αεροπορικές εταιρείες, τσακωθήκαν μέσα στα αεροπλάνα γιατί δεν θέλουν να καθίσουν σε γυναίκες δίπλα. Τι είδους ηθική έθιμο είναι αυτό για τους Εβραίους, δεν το ήξερα αυτό. Είναι μια παράδοση από τους Χασιντίμ, ότι ναι, όταν είναι σε δημόσιο χώρο πρέπει να υπάρχει κάποια distance, κάποια αποχή μεταξύ των δύο φυλών, ειδικά όταν δεν είναι στην οικογένειά τους. So, όταν είναι σε λεωφορεία, όταν είναι... Αλλά αυτό εδώ το φτιάχνουν από πριν, δεν είναι... Ναι, καλά, βεβαίως. Αυτό είναι ένα ηθικέθιμο το δικό σας, της θρησκείας σας. Το δικό μας, μην το λες έτσι, η εβραϊκή ευαίσθηση είναι πολύ πλατιά. Είναι άλλοι κανόνες που έχουν αυτοί οι Χασιντίμ, άλλοι οι συντηρητικοί, άλλοι οι Ορθόδοξοι, είναι λογιών. Είναι μια παράδοση, είναι για μας ή για μένα που δεν ποιος, έχω ποιος ούτε, ο λόγος τώρα, ούτε γενιά, ούτε μπουκλάκια κλπ. Με φαίνεται κάτι παράξενο, αλλά το καταλαβαίνω. Αυτή είναι η παράδοση από αυτούς που ήρθανε από την Ανατολική Ευρώπη, την Πολωνία, τη Ρωσία. Αυτό το έργο που παίζω στο Fiddler on the Roof είναι ανατεύκα, είναι και αυτή μια παράδοση κάποτε πώς ζούσαν εκεί πέρα. Όλα αυτά τα έφεραν στο νέο κόσμο εδώ στην Αμερική. Μερικοί αφομοιώσαν και μερικοί τα κράτησαν. Οι πιο πολλοί τα κράτησαν γιατί είναι, πώς το λένε, ζούνε σε μη μεικτή κοινωνία. Κατάλαβες, είναι... Ναι, κατάλαβα. Κοιτάνε να ζούνε μαζί, να παντρεύονται ανάμεσά τους, να πηγαίνουν στα δικά τους σχολεία και να μπουν στη δουλειά τους. Δηλαδή παντρεύονται, όπως έλεγε, όπως μου είπανε μερικοί ακροατές, ότι αυτοί οι Εβραίοι, δηλαδή παντρεύονται ο αδερφός την αδερφή. Όχι. Α, λέω κι εγώ, τι γίνεται. Μα τα παράλληλα άνθρωποι. Αλλά είναι κάπως στενά γιατί ο ένας ξέρει τον άλλον. Έτσι κοιτάζουν. Και εμείς στην πιο πλατιά κοινωνία δεν το κάνουμε αυτό που λέμε, έχεις καμιά τέτοια, ότι ξέρουμε αυτή την οικογένεια. Μπορούμε να εξευρίσουμε λιγάκι, να αναχνεύσουμε τι είναι το παρελθόν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Yes. Γι' αυτό δεν υπάρχει διαζύγια και τέτοια πράγματα. Πολύ νωρίς, δηλαδή προς το τέλος του teenage years, 18, 19, 20, 22 χρονών, παντρεύονται και κάνουν τα παιδιά. Και συνήθως κάνουν μπόλικα παιδιά, αν μπορούν. Δηλαδή πόσα, 10, 15? Όχι, αλλά είναι παραπάνω από το μέσο όρο, παραπάνω από τα δύο που για, είναι... Και αυτό το έχετε για να πληθύνει ο πλανήτης από... Όχι, οι παιδί το τηρούν, τι λέει η Βίβλος λέει ότι πρέπει να προπλασιαστούν, να παντρεύεστε και να
υποπλασιάζεται. Είναι όπως λέει και η Ελληνική. Εκεί το παίρνουν πολύ κατηγορηματικά και θέλουν μεγάλες οικογένειες. Εν μέρη, να είναι και αυτό από πίσω από το μυαλό, ότι κοίταξε, χάσαμε 6 εκατομμύρια ψυχές. Πρέπει να τις ανανεώσουμε. Αλλά συνήθως αυτή είναι μια μικρή παροικία του εβραϊσμού. Οι πιο πολλοί είναι πιο πολύ σαν τους Αμερικανούς που περιμένουν να παντρευτούν, θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, θέλουν να βρουν δουλειά, ξέρεις, το συστηματικό πράγμα. Και όπως είναι οι ανασκαφές και λοιπά, πώς το λένε, the study, οι μελέτες δείχνουν ότι οι Αμερικανοί, και αυτό είναι και οι Εβραίοι, δεν παντρεύονται πια μέχρι 22 χρονών. Ο μέσος όρος είναι 27 και αργότερα. Επομένως, πολλοί από αυτούς θα έχουν λιγότερα παιδιά. Κατάλαβες, γιατί είναι το βιολογικό τους, πώς το λένε, η γυναίκα έχει ένα βιολογικό κύκλο. Δεν μπορεί να αρχίσει να φτιάνει πολλά παιδιά όταν αρχίζει την οικογένεια στα 30 ή στα 32. Και φυσικά έχουν και καμιά φορά δυσκολίες, δυσχέρειες για να γίνουν, να μείνουν έγκυος. Κατάλαβα. Κατάλαβες, όλα αυτά συμπίπτουν. Αλλά αυτοί που είναι πιο συντηρητικοί, που είναι πιο traditional, αρχίζουν παντρεύονται νωρίς και βοηθούνται από την οικογένεια. Δεν υπάρχει το θέμα πώς θα κάνουν να επιζήσουν τα παιδιά μου. Ναι. Γιατί όλοι προσφορούν, όλοι βοηθούν. Για να σας ρωτήσω τον προφέσορο τώρα κάτι, να πάμε και στα πολιτικά τώρα. Όλα καλά αυτά που μας είπες, μάθα και μερικά από αυτά τα πράγματα, γιατί δεν πάνε οι γυναίκες, οι Εβραίοι δεν θέλουν τις γυναίκες δίπλα τους όταν είναι New Year's. Τώρα, εάν εσύ τώρα πες ότι έχεις το γιο σου, την κόρη σου ή τον εγγονό σου, την εγγονή σου στην Καλιφόρνια και φύγεις από τη Νέα Υόρκη αεροπορικός με τη γυναίκα σου και κλείνεις ένα εισιτήριο και είναι η γυναίκα σου δίπλα και πήγες στη New Year's Eve, θα τη βάζεις τη γυναίκα σου, θα καθίσει αλλού? Όχι, δεν γίνεται αυτό. First of all, όταν λέμε New Year's Eve είναι Rosh Hashanah. Το Rosh Hashanah δεν ταξιδεύουν. Το New Year's. Πώς το λένε, είναι σαν το Shabbat, σαν το... Και γιατί στη Νέα Υόρκη οι πλακωδήκανε και βρίζανε... Στη Νέα Υόρκη γιατί βρίζανε? Γιατί 4 ώρες δεν οδηγείς, δεν ταξιδεύεις, δεν πηγαίνεις στη δουλειά, είναι ρεπό. Άραγε αυτοί που πάνε, που κάνουν ταξίδια, είναι τα ταξίδια για την πρωτοχρονιά. Δεν είναι στην πρωτοχρονιά που ταξιδεύεις. Ναι. Καταλαβαίνεις, γιατί η ιδέα είναι ότι πρέπει να είσαι με την οικογένεια, όπως είσαι κάθε Σαββατόβραδο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Έτσι πρέπει να είσαι και το Ροσανά και τις μεγάλες γιορτές που είναι η πρωτοχρονιά. Και τώρα την Παρασκευή βράδυ για 24 ώρες λέγεται Yom Kippur, η μέρα της νηστείας. Για 24 και παραπάνω ώρες ούτε νερό, ούτε μια ψυχούλα ψωμί στο στόμα. Για να δείξουμε ότι μετανοούμαστε, ότι θέλουμε να αρχίσουμε την καινούργια χρονιά καθαρή. Και κάτι άλλο, ζητούμε συγγνώμη από το Θεό, αλλά ο Θεός δεν θέλει να μας συγχωρήσει αν δεν ζητήσουμε συγγνώμη από τον διπλανό μας, που μπορεί να τον είπαμε καμιά κακή φράση, καμιά κακή λέξη, μπορεί να μαλώσαμε, να μην του μιλάμε. Πρέπει να πάμε σε αυτόν πρώτα, αυτό θέλει ο Θεός. Ναι. Να συμφιλιωθούν οι ανθρώποι και να πούμε I'm sorry. Άμα σε έκανα να χάσεις την ισορροπία, αν σε έβρισα, και με αυτή την ευκαιρία, επειδή την τελευταία εβδομάδα έληξε το πρόγραμμά μας σε κάποιο θλιβερό τέτοιο πόντο, θέλω εγώ να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους ακροατές, να τους πω ότι πράγματι, αν ήμουν λιγάκι εξωφρενών, δηλαδή, εντάξει. Ή
έπαιρνα καμιά φορά τη θέση που δεν άξιζε ούτε ο σαν προφέσος, δεν είναι υπάσχερα στον κόσμο, βέβαια. Σας ζητώ συγγνώμη, να είμαστε πιο ήπιοι, να μιλάμε πιο ωραία και να έχουμε the benefit of a doubt, να λέμε ότι ίσως εμείς κάνουμε λάθος. Πώς, ναι. Όταν λέμε εμείς, σωστά, δεν εννοώ τον εβραϊκός κόσμος. Για να σας ρωτήσω. Εμείς ως άνθρωποι, ναι, ως ένας, ναι, ναι, ο ενικός, κάπου κάνουμε κάποια λάθη και πρέπει να ζητήσουμε. Προφέσορ, για να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ έχει συμβεί ένα συμβάν στην Χρυσή Αυγή στην Αυστραλία. Έχεις ακούσει τίποτα? Ναι, όχι για αυτό το θέμα ακριβώς, αλλά όπως θα έφτιανα και στην Ελλάδα, θα έλεγα ευχαριστώ, μα δεν θέλω τέτοια βοήθεια. Δεν θέλουμε βοήθεια από τη Χρυσή Αυγή. Εσύ είναι μπορεί να θέλεις. Είναι κακό παράδειγμα αυτό, να ζητάμε από ναζιστές να μας βοηθήσουν. Δεν θέλουμε, δεν είναι ανθρωπιά αυτό εδώ. Και κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τα πολιτικά, ξέρεις ότι ο πρόεδρος μας, μεγάλος πρόεδρος, θα μείνει στην ιστορία για την ειρωνική θέση που πήρε να μπει μέσα στην προεδρία ως ειρηνοφύλος και έγινε και αυτός πρόεδρος του πολέμου χωρίς να το θέλει. Ποιος? Ο Μπαράκ Ομπάμα που άρχισε και έγινε μεγάλο σούσουρο, μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη καμπάνια που ακόμα συνεχίζεται να συμπεριλαμβάνει τα αραβικά κράτη στην εκστρατεία εναντίον του ISIS. Λοιπόν, έκανε μέχρι τώρα 60 κράτη να τον υποστηρίξουν. Είμαι με βομβαρδισμούς, είμαι με λεφτά, είμαι ηθική συμπαράσταση. Κράτη σαν τη Δανία, σαν το Βέλγιο, σαν την Αγγλία, σαν τη Γαλλία. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που ακόμα δεν έχω ακούσει μια λέξη υποστήριξης από την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα πρέπει να φανεί άξια της πολιτικής που θα δώσει μεγάλη συμπάθεια στη χώρα αυτή με το να ανοίξει το στόμα και να πει υποστηρίζουμε την άποψη της Αμερικής και του Προέδρου της, του Μπαράκ Ομπάμα. Είμαστε δίπλα με τους Αμερικανούς. Αυτό εδώ θα με κάνει να χαρώ πάρα πολύ. Δεν πρέπει να είμαστε με τη Ρωσία, δεν πρέπει να είμαστε τις δικτατορίες. Πρέπει να είμαστε και να μιλάμε όταν πρέπει να μιλάμε με τη Δύση, με την Ευρώπη, με το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ, με την Αμερική προπαντός, με την Αμερική. Και αυτό όταν λέμε ΝΑΤΟ συμπεριλαμβάνουμε την Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι ο εχθρός μας, όπως λέει κάθε μέρα του παρακολουθώ τον Τράγκα και δεν είμαι υπερήφανος καθόλου από αυτά που λέει. Λέει οι Γερμανοί, οι Νάτσοι μας είχαν κάνει occupy, μας κατέβλησαν το 41 με 45 και τώρα έχουμε occupation με την άλλη Γερμανία. Δεν είναι. Οι Γερμανοί βοηθάνε την Ελλάδα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε ένα με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι μερικοί διαφωνούν σε αυτό και θα τους ακούω. Αλλά αυτό εδώ ναι, είναι βασικό. Για να σου πω τώρα, προφέσορ, ναι, η Ελλάδα ναι, πανέκαθε. Η Ελλάδα πανέκαθε είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Και θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες στην Ελλάδα ότι η Ελλάδα, ναι, και ο μόνος φίλος που έχει η Ελλάδα δεν είναι η Γερμανία, ούτε η Ευρώπη. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν είναι φιλικό κράτος με την Ελλάδα. Ένα αυτοπροφέσορ. Εγώ βλέπω το αντίθετο όμως, ότι το Ισραήλ είναι πολύ φιλικό κράτος με την Ελλάδα. Πρόσεξε αυτά που σου λέω. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος, ούτε η Ρωσία δεν είναι με την Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
είναι η μόνη χώρα η οποία στηρίζει την Ελλάδα να υπάρχει η Ελλάδα. Εντάξει, γιατί άμα πούμε όπως είπε για τη Ρωσία, το έχουμε ξαναπεί, ξέχασε το. Η Ρωσία κοιτάζει άλλα συμφέροντα, δεν κοιτάζει την Ελλάδα. Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι το εξής τώρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί με ρωτάνε οι ακροατές από τη Γερμανία, από Ελλάδα, από όλα τα κράτη και από την Αμερική. Υπάρχει στην Αμερική, σύμφωνα με την ελευθερία της Αμερικής και όπου όλοι μας λέμε εδώ God bless America. Οπωσδήποτε, κάθε αυτό, μέρα το λέω αυτό. Το λες εσύ, το λέμε και εμείς και το λένε και πάρα πολλές φιλές God bless America. Ξέρεις το λένε God bless America, ε. Διότι σε αυτή τη χώρα τους δίνεται η ευκαιρία να ήρθανε... Και η ευημερία. Τους δίνεται η ευκαιρία... το Σύνταγμα της Αμερικής να τους προστατεύει, άμα είσαι Αμερικανός πολίτης, σου δίνει την ευκαιρία να μιλάς ελεύθερα, σου δίνει την ευκαιρία να πιστεύεις αυτό το οποίο πιστεύεις, χωρίς να έρθει ο άλλος και να σου πει γιατί είσαι Εβραίος, γιατί είσαι Ορθόδοξος, γιατί είσαι Μουσουλμάνος, γιατί είσαι αθεϊστής. Να το εκφράζεις. Ναι, εδώ υπάρχει ελευθερία εκφράσεως και υπάρχει και η ελευθερία λόγου. Ναι. Δηλαδή δεν είναι όπως πιάνουν οι άλλοι οι άσεις. Και κόβουν τα κεφάλια σήμερα. Καλά, ένα μωρό σήμερα κόψω το κεφάλι. Ναι, γιατί ναι, λέει οι γονείς του δεν ήταν μουσουλμάνοι, δεν ήταν Ισλαμιστές. Και του κόψω το κεφάλι του παιδιού. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν στην Αμερική. Αυτό που θα ήθελα να πω το εξής. Εφόσον υπάρχει αυτή η ελευθερία, προφέσορ μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς βλέπεις τώρα που υπάρχει σύμφωνα με το Σύνταγμα της Αμερικής στο Σικάγο, στην Καλιφόρνια, στη Νέα Υόρκη, ακούσαμε τώρα υπάρχει και στη Βοστόνη και υπάρχει και στη Φλόριδα, στο Μαϊάμι, οι φίλοι, οι λεγόμενοι σωματεία, εγγεγραμμένα στο state, σε κάθε state, σαν επιχείρηση, όπως είναι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, που τα καταστατικά τους λένε για να βοηθήσουμε και αλληλεγγύη, ας πούμε, τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και αυτοί ονομάζονται Χρυσή Αυγή. Εκεί στη Νέα Υόρκη που υπάρχει αυτή η οργάνωση, σας έχει ενοχλήσει ποτέ, σου έχουν κάνει επίθεση, έχουν σπάσει τίποτα, μπάζα, μαγαζιά, τζαμαρίες? Μόνο που μπαίνουν, που είναι ο σώμα, πολλά άτομα και με τα μπλουζόν αυτά τα μαύρα και με τα μάτια και με το... είναι έτοιμοι για προβακάτσια, είναι έτοιμοι να επιτηθούν. Κάτσε, στην Αμερική αυτά δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή θα έρθουν να κάνουν επίθεση. Θα τους πάρει, εδώ στην Αμερική όποιος και να είσαι, θα τους πάρει ο σερίφης, η αστυνομία μέσα. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος να σε χτυπήσει τα καλά καθούμενα. Πρόσεξε, άλλο να έρθει και να κάνει επίθεση, ή όπως παραδείγματος χάρη οι λεγόμενοι κουκουλοφόροι, όχι κουκουλοφόροι, κουκλάνς. Έτσι δεν είναι? Και. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ στη Τάπα, είναι στο Σικάγο, είναι στο Νέα Υόρκη, είναι σε όλη την Αμερική. Και οι οποίοι δεν έχουν ενοχλήσει κανέναν. Αυτοί δεν έχουν πια. Αλλά έχουν γραφεία, έχουν τα πάντα. Κάποτε. Δεν μαγκόφουν. Είναι πιο πολύ ένα είδος παραξενιάς. Τους βλέπεις να περπατάνε καμιά φορά, να βάζουν το τη στολή τους. Εντάξει, έρχονται. Έχουμε και στο Σικάγο τα μουσεία του Χίλτερ, ναι. Κάνουν παρελάσεις, φοράνε τα παιδιά εκεί, τα καπέλα, τα κλητερικά, φοράνε τα σήματα αυτά, πώς τα λένε, και κάνουν κάποιες παρελάσεις. Δεν με ενοχλάνε κανέναν. Αν όμως έρθουν να σε σπάσουν στο ξύλο ή να σε απειλήσουν, τότε υπάρχει οπωσδήποτε κάποιος νόμος που προστατεύει τον Αμερικανό πολίτη από αυτές τις οργανώσεις. Δηλαδή δεν το βλέπουμε, γι' αυτό σου λέει η Αμερική είναι η χώρα και εδώ πέρα όλα επιζούν. Αλλά αυτό θα σε ρωτήσω δηλαδή. Εάν η Χρυσή Αυγή έκανε έρανο στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή και λέει θα στείλω μόνο στους δικούς μου ανθρώπους, στους Έλληνες, ναι, τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, ναι, και τέτοια πράγματα, ποια θα είναι η δικιά σου αντίδραση ή η αντίδραση του η εβραϊκού λόμπι? Η δική μου αντίδραση θα λόμπι είναι προφανώς, ναι, και σαφώς ότι είναι ρασιστικό η πηγή της καλής συμπεριφοράς αυτή για άλλον κόσμο είναι πρόσχημα για να μπει μια ιδεολογία που πρέπει να την απορρίψουμε. Η ιδεολογία του ναζισμού έχει
Αλλά πώς όμως... Μας έχει καταβάλει 50 εκατομμύρια θύματα στο δεύτερο μέχρι στιγμής, πόλεμο. Μέχρι δεν στιγμής... Δεν πρέπει να δώσουμε ούτε ένα φράγκο, ούτε ένα πύχη να δώσουμε στη Χρυσή Αυγή την ευκαιρία να ξαναβγεί. Αλλά πες μου, προφέσορ, όμως. Yes. Χτες έβαλα ένα βίντεο από την Ελλάδα που ήταν ένα κομμάτι από ένα δελτίο ειδήσεων μεγάλου καναλιού στην Ελλάδα και είπε ότι η CIA πρόσεξε αυτό που σου λέω, εσήμανε τον κόνδωνα κινδύνου στην Ελλάδα και ο κόνδωνας αυτός ήταν για την Άση που κόβουνε κεφάλια τους στους Ισλαμιστές, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί Ισλαμιστές που έχουν έρθει από την Τουρκία, μέσω Τουρκίας, λαθρέα στην Ελλάδα, κολυμπώντας με βάρκες, με αυτά. Δεν έχουμε αποδείξει τέτοιο πράγμα. Εδώ υπάρχει παρουσία, κάτσε ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να λέει, προφέσορ, για να λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι μυστικές υπηρεσίες να ειδοποιούν την ελληνική κυβέρνηση, οπωσδήποτε αυτοί γνωρίζουν πάρα πολλά. Και εγώ δίνω, δηλαδή, γνωρίζουν, δηλαδή ξέρουν ότι υπάρχουν και όχι μόνο αυτό, ότι και Έλληνες πιλότοι παίρνουν 10.000 και 50.000 λέγια, τους μαθαίνουν εκεί πέρα διάφορες εξασκήσεις και τέτοια πράγματα. Για να το λέει όμως αυτό η Αμερική, κάτι υπάρχει στην Ελλάδα, κάτι υπάρχει, οπωσδήποτε κάτι υπάρχει. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, Άγγελε, γιατί αυτή η μεγάλη συζήτηση για τη Χρυσή Αυγή? Είναι σαν να οθήσουμε την Χρυσή Αυγή. Όχι, όχι, γιατί είναι, οι ακροατές με ρωτάνε να σε ρωτήσουμε. Πρέπει να την αντικρίσουμε και πρέπει να την εξουδετερώσουμε. Μα πώς θα εξουδετερώσουμε ένα κόμμα, προφέσορ? Με μάθεια. Ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει για αυτή τη δράση της Χρυσής Αυγής, ότι είναι ένα στίγμα που πρέπει να... Αλλά να, δεν να έχει, μην, δεν να μην έχει, το δεν έχει ελληνικό. Όμως, δεν είναι ελληνικό. Προφέσορ. Δεν είναι ελληνικό. Αν μιλάμε ότι ο Έλληνας έχει φιλότιμο, αυτή είναι η αφιλότιμη. Για να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ τώρα κυκλοφορούν από την Guardian στην εφημερίδα στην Αγγλία και λένε το εξής, ότι η Χρυσή Αυγή αδίκως είναι στη φυλακή. Και ότι αυτοί δεν είναι ναζιστές, ούτε φασίστες όπως τους αποκαλεί η ελληνική κυβέρνηση και το Ισραήλ, οι Εβραίοι εννοώντας. Γιατί μόνο αυτοί οι δύο είναι. Και όπως παρασύρονται, ένα λεπτό, προφέσο, όπως παρασύρεται και η ΑΧΕΠΑ από τις ΗΠΑ και μερικές άλλες οργανώσεις, οι οποίες άθελά τους, όπως στην Αυστραλία, δεν γνωρίζουν ότι αυτό το κόμμα είναι εξίσου όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα τα κόμματα. Τα οποία όταν φτιάξανε το καταστατικό τους και πήγανε στον Άριο Πάγο να το σφραγίσουν και να το επιβεβαιώσουν ότι είναι πραγματικά κόμμα, και δεν σταματάγανε τη Χρυσή Αυγή εκεί, την εποχή να πούνε κάτσε ρε εσείς, εσείς είστε με τους Γερμανούς. Καλά, που έχει πεθάνει αυτός. Γιατί το αφήσανε 30 χρόνια, 25 χρόνια να υπάρχει αυτό το μικρό το κόμμα. Δηλαδή ήτανε... Ή αυτό λόγω το τώρα υπάρχει, το γυρίσανε, λόγω του ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι... Άκουσε. Να ολοκληρώσω, προφέσορ, να ολοκληρώσω. Ναι. Διότι βλέπουμε στην Ευρώπη ότι οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, ναι, πρόσεξε αυτό που σου λέω, οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, μία τούρμα όλοι μαζί, έχουν εξαπατήσει εξ ολοκλήρου τον εβραϊκό, όχι τον εβραϊκό, τον Ευρωπαίο. Η Ιταλός είναι, η Ισπανός είναι, η Γάλλος είναι, η Γερμανός είναι, η Έλληνας είναι, αυτοί που είναι στην Ευρώπη. Αυτοί οι λεγόμενοι διεθνιστέ, οι λεγόμενοι υποκατοχή της παγκοσμιοποίησης του πλανήτη. Δεν είναι κατοχή, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι υποκατοχή. Ένα λεπτό, προφέσο, ένα ολοκλήρωσο, θα συνέχισε, δεν με διακόπτεις. Η παγκοσμιοποίηση του πλανήτη, υποκατοχή των φτωχών και της μεσαίας τάξεως, από μερικούς οι οποίοι είναι άκραν αριστεροί ή δεξιοί καπιταλιστέ, διότι και οι αριστεροί είναι καπιταλιστέ. 10 κάνουν τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και άλλοι είναι στη φτώχεια. Πρόσεξε όμως. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα πολύ ακριβώς πώς δουλεύει. Και η ολοκλήρωση της παγκοσμιοποίησης του πλανήτη είναι να υπάρχει ένας αρχηγός και να σε πιάνει από το κεφάλι και να σου λέει σήμερα θα πιεις καφέ. Πόσο κάνει ο καφές, 50 σέντζια,
βάλε και 5 δολάρια παραπάνω φορολογίες. Αυτό θα είναι αγοράζεις αυτοκίνητο, βάλε 100% φορολογίες. Πας ταξίδι στην Ελλάδα. Διαφημίζω ταξίδια στην Ελλάδα, 450 δολάρια μεταεπιστροφής Τάμπα Αθήνα. Τόσο είναι το εισιτήριο. Για την Νέα Υόρκη 395 δολάρια είναι το κανονικό το εισιτήριο. Τα υπόλοιπα, τα 1200 δολάρια, αγαπητέ φίλε προφέσορ, είναι φορολογίες. Δηλαδή, όλοι μπήκαν στην παγκοσμιοποίηση, το σύστημα το καινούργιο που άνοιξε εδώ και περίπου 7-8 χρόνια, και σου λέει οι κυβερνήσεις στο κεφάλι. Φόρους. Η Ελλάδα, γι' αυτό φωνάζουν όλοι, αυτό προφέσορ, στην Ελλάδα, γι' αυτό φωνάζουν όλοι και λένε, γιατί να παραπληρώσω τα κλεψίμα κατά δικά σου. Ο άνθρωπος είχε ένα σπίτι ξεπληρωμένο και πάει η κυβέρνηση σήμερα και του λέει κάτι, το σπίτι είναι δικό σου, το χρωστάς. Από πού είναι φίλε χρωστάω? Λέει χρωστάει, το χρωστάς και εσύ. Όχι, γιατί να πάει να κλείσει τη φυλακή τους κλέφτες. Τους παγκοσμιοποιητές, αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν οι τραπεζίτες στην παγκοσμιοποίηση για να πάρουν τα λεφτά του κόσμου και να γίνει ο φτωχός ο λαός, ο πλανήτης να είναι φτωχός, όπως στην, κάτω στην Αφρική, να μην έχουν να φάνε και να τους κοντρολάνουν καλύτερα. Πολύ απλό. Άκουσε και πάλι. Έχουμε και τηλέφωνα και περιμένουμε. Ο Φρανσέι, όλοι αυτοί οι ηγέτες της Γαλλίας στις αρχές της δεκαετίας του 50, πριν από 70 χρόνια σχεδόν, άρχισαν, ίδρυσαν την κοινή αγορά. Όλη αυτή η ιδέα ήταν να φέρουν όλους τους λαούς της Ευρώπης μαζί, να ευημερήσουν με την ιδέα και να βάλουν και την Δυτική Γερμανία. Θυμάσαι, η Γερμανία ήταν ναι, τα ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Ενότητα. Η Γερμανία μέσα είναι μεγάλο σοφία. Ναι, αλλά δεν είναι δίκαιο όμως. Να με την ευημερία, οικονομική ευημερία όλων, δεν θα υπάρχει και αιτία να γίνει η κομμουνιστική Ευρώπη. Μα είναι κομμουνιστική Ευρώπη. Να αρχίσει κανένας άλλος πόλεμος. Μα είναι κομμουνιστική Ευρώπη. Αν αυτό το αποκαλείς παγκοσμιοποίηση, αυτό είναι ωραίο. Δεν αυτό είναι. Θέλουμε. Αυτό είναι. Κοίταξε, αυτό είναι. Είναι κομμουνιστές όλοι τους. Σοσιαλοκομμουνιστές. Δημοκρατικές τάσεις. Αυτό είναι, είναι παγκοσμιοποίηση. Μα γιατί τώρα η Ευρώπη υπάρχει σε έμφαση. Να του δώσουμε παλαμάκια. Γιατί μην η Ευρώπη πέσει στο πώς το λένε, στο in the pitfall, μέσα στη γούρνα από αυτούς που είναι αμήλικτοι εναντίον τέτοιου είδους συνεννόηση των λαών. Δεν είναι, και υπό δεινή λόγου δεν θα υπάρχει ένας να είναι ο αρχηγός. Σε αυτό εδώ που γίνεται και στο Hong Kong τώρα, δεν μιλήσαμε για το Hong Kong, όλοι αυτοί θέλουν δημοκρατία. Και όταν έχεις μα δεν δημοκρατία, έχουμε δημοκρατία. Δεν μπορείς ποτέ, μα ποτέ, δημοκρατία, μα ποτέ να έχεις έναν άνθρωπο μόνο επικεφαλής. Προφέσω, δημοκρατία όπως έχω δει, πρόσεξε, έχω γυρίσει σε όλο τον πλανήτη. Δημοκρατία και την καθεαυτού ελληνική δημοκρατία την έχουν μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Όλα τα υπόλοιπα τα κράτη. Και άλλα κράτη. Βρέσουμε ένα κράτος. Βρέσουμε ένα κράτος που έχει δημοκρατία. Η Δυτική Ευρώπη, ο Καναδάς, η Αυστραλία. Αυτή δεν είναι δημοκρατία. Είναι βασιλευόμενη δημοκρατία. Ναι, είναι άλλο. Αλλά εκεί έχουν άλλα κόλπα, έχουν άλλα συστήματα. Βλέπεις. Καλά, είναι άλλο κάπελο τώρα η βασιλευόμενη δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι το εξής τώρα. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα και για τον όλο τον κόσμο. Η παγκοσμιοποίηση, η οποία έχει φέρει τη σύγχυση, λέει οι Guardians ότι οδηγεί τους Εβραίους σε όλα τα κόμματα να πέφτουν και να ανεβαίνουν τα άκραν δεξιά κόμματα. Ωραία, δοκιμάσανε τους σοσιαλιστές, δοκιμάσανε τους κομμουνιστές, δοκιμάσανε τους πάντες, φάγανε 30-40 χρόνια, τώρα πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Άραγε δηλαδή κρίση. Τώρα, εάν γίνουν εκλογές τον Νοέμβριο που είναι ο λόγος. Στην Ελλάδα. Ναι. Εγώ σου λέω το εξής. Θα βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και δεύτερο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Το ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 3%. Η Χρυσή Αυγή έχει χάσει. Μα σου λέω τι λέει ο κόσμος. Πάμε στα τηλέφωνα ήταν τώρα. Τρίτη είναι τέταρτη τώρα. Για πάμε στα τηλέφωνα να ακούσουμε. Είχαμε και τον Αντώνη από την Ελβετία. Αντώνη, σε παρακαλώ,
Πάρε στο Skype πίσω, το Skype είναι στη διάθεσή σας, Greek Voice, να μιλήσετε με τον Professor. Παιδιά, γεια όχι βρίσιμο. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα, Άγγελε, με ακούτε? Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, από τη Νέα Υόρκη. Δεν είμαι από τη Νέα Υόρκη, είμαι original από τη Νέα Υόρκη, μένω στο Tarpon Springs. Α, ωραία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σου. Λεμονής, ονομάζομαι, Μιχάλης, ο από το Πέιτέρας, Bayside, New York. Γεια σου Μιχάλη μου, alright. Γεια σου γείτονα. Να σε καλά. Ευχαριστώ επίσης. Thank you. Professor, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Ελευθέριος, ο Βενιζέλος, το είπε, το εδήλωσε ότι η Ελλάδα είναι με την Αμερική. Εναντίον των ISIS. Το είπε αυτό, πιστεύω να το είδε στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Στα νέα. Μα το πήγε ο Σαμαράς. Okay. Είμαστε με τη Δύση. Αυτό τελειώνει. Προφέσορ, αυτοί που έρχονται από την Τουρκία, οι λάθρομετανάστες, οι οποίοι πληρώνουν από 2.000 μέχρι 5 και σε πολλές περιπτώσεις, όπως ακούμε, πληρώνουν και 8 και 10 χιλιάδες δολάρια να φύγουν από τα παράλια της Τουρκίας, οι οποίοι έχουν έρθει από διάφορες χώρες της Ανατολής, για να φύγουν οι άνθρωποι να μπουν στην Ευρώπη. Τόσοι άνθρωποι για να μπουν σε ένα πλοιάριο, 500 άνθρωποι, 300, 200, μιλάμε για πολλά χρήματα. Αυτά τα χρήματα αποκλείεται να τα παίρνουν ο ιδιοκτήτης ενός καραβακιού. Η αστυνομία το ξέρει. Το έργο είναι οργανωμένο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι οργανωμένο, αλλά ξέρω ότι γίνονται εγκλήματα με αυτούς που είναι επικεφαλής των καραβιών, γιατί πολλά από αυτά τα καράβια βυθίζονται με σκοπό, και έχουμε πολλές τραγωδίες στη Μεσόγειο αυτές τις ημέρες και αυτές τις εβδομάδες. Είναι μεγάλη τραγωδία. Έχουν γεμίσει τη Μεσόγειο με πτώματα, με λίγα λόγια, προφέσορ. Προφέσορ, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Ναι, όταν δεν υπάρχει σύστημα, γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να ανακατευτεί. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που πρέπει να παίρνει, ούτε η Ιταλία, αλλά πρέπει και οι άλλες χώρες. Σωστά. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, προφέσορ. Ευχαρίστω. Τη διαχείριση του αεροδρομίου στην Αθήνα την έχουν αναλάβει από τότε που άνοιξε το Ελευθέριος Βενιζέλος οι Γερμανοί, η Φούκτεν, η εταιρεία η Γερμανική. Αυτοί οι άνθρωποι χρωστάνε 600 εκατομμύρια φόρους στην Ελλάδα και δεν πληρώνουν. Και η κυρία Μέρκελ δυστυχώς δεν λέει τίποτα, αλλά πιέζει τους Έλληνες, τους σφίγγει τη θελιά στο λαιμό, να τους κατεβάσει τις συντάξεις, που οι άνθρωποι είναι εξαθλειωμένοι. Από νοικοκύριδες άνθρωποι έχουν καταντήσει ζητιάνοι. Πολλοί από αυτούς άκου, προφέσορ, διότι είναι οι άνθρωποι δεν είναι ζητιάνοι. Όχι. Λοιπόν, εγώ δεν είχα την άποψη ότι μάλλον οι Κινέζοι ενδιαφέρονται για το αεροδρόμιο. Αυτό εδώ δεν έχω γνώση ότι οι Γερμανοί χρωστούν back taxes, έτσι, φόρους. Για μελέτησε το, προφέσορ. Αλλά υπάρχει σύμβαση, προφέσορ, υπάρχει σύμβαση, δεν μπορούν να το πάρουν από τους Γερμανούς. Αλλά άκουσα δύο εκδοχές, ότι χρωστάνε 600 ή 1 δισεκατομμύριο. Αλλά ας πάρουμε το μικρότερο ποσό. 600 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά χρήματα. Είναι σκανδαλώδης αυτό, άμα είναι σωστό. Και γιατί το αγνοεί η κυβέρνηση δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν διαμαρτυρείται. Δεν έχει σχολιαστεί αυτό το θέμα στις ελληνικές εφημερίδες, δεν ξέρω γι' αυτό. Γιατί θέλω να τελειώνω να μιλήσει και κάποιος άλλος. Please. Η Χρυσή Αυγή έκανε μεγάλο σφάλμα, οι αρχηγοί της ήταν βουλευτές, έτσι. Ναι, ναι. Μέσα στη Βουλή των Ελλήνων έπρεπε να μιλήσει για τους λαθρομετανάστες. Όχι να δημιουργήσει στρατό. Μπράβο, ναι, όχι στρατό. Και παρακράτος, παρά στρατός. Δικό του στρατό, βέβαια. Με μαχαιράκια και τέτοια. Ναι. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει σε μια δημοκρατική χώρα, όπως είναι η Ελλάδα. Μπράβο. Αλλά δεν φταίνε μόνο αυτοί. Φταίνε και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που εγέννησαν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί τους έχουν γεννήσει. Τους είχαν τόσα χρόνια εκεί πέρα.
Μπράβο, λοιπόν, ναι. Όπως έχω ξαναπεί και έχω ξαναγράψει και έχω δημοσιεύσει ότι αυτό εδώ η κρίση είναι μια ευκαιρία και πρέπει να την πάρουμε και να την μετατρέψουμε σε κάτι προοδευτικό για την Ελλάδα και για το λαό. Οπωσδήποτε. Είναι πολύ σωστό. Η μόνη λύση είναι η κυβέρνηση να τους πιάσει όλους και να τους στείλει πίσω από εκεί που ήρθανε. Λοιπόν, να καθαρίσει η Ελλάδα. Για το οικονομικό, έχω κάτι που ήρθε στο θρανίο μου σήμερα για το MPI, αυτό το μεγάλο ζήτημα που γίνεται στην Ελλάδα. Υπάρχει τα πιθερικά μου ζουν στο Βόλο και έχουν το δικό τους διαμέρισμα που θα είναι μεγάλες ηλικίες που θα το δώσουν κάποτε στη μισό-μισό στο γαμπρό μου και στη γυναίκα μου. Λοιπόν, ήρθε μια αίτηση που πρέπει να πληρώσει η γυναίκα μου ένα πατεάρο, 130 ευρώ, εντάξει, ήταν εκεί το καλοκαίρι, τα πλήρωσε. Τώρα μαθαίνω ότι ο γαμπρός μου που μένει και αυτός στην Αμερική πρέπει προσωπικά το να έχουν καταβάλει να πάει εκεί πέρα και να δώσει το δικό του φόρο. Και αν δεν είναι εκεί πέρα θα τον δώσουν πρόστιμο από 1% ένα μήνα μέχρι τις 10% το δεύτερο. Εντάξει, είναι δηλαδή αυτό εδώ που λένε στις συζητήσεις στο Μέγα και το Αντένα που βλέπουμε το πρωί καμιά φορά, ότι μια λισταρχία. Αυτό εδώ για πρώτη φορά το βλέπω τώρα κοντά μου, δηλαδή στην οικογένειά μου, και με κάλεσε μια από την εφορία κατευθείαν από το Βόλο να με πει: κύριε Ματαθία, υπάρχει λύση μόνο με πολιτικό μέσο. Τι λέω? Λέει: πρέπει να μιλήσετε στον πρόξενό σας, στον πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη κλπ. Που είναι φίλος μου και υπόσχεται. Αμέσως έκανα ένα τηλέφωνο, δεν ήταν εκεί γιατί ήταν έπειτα από τις ώρες. Αλλά αυτό εδώ πρέπει να κατηγορηθεί. Πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη λύση, χωρίς να κάνει δηλαδή ο γαμπρός μου ένα ταξίδι στην Ελλάδα για 2.000 δολάρια για να πληρώσει 135 ευρώ. Ωραία, λοιπόν, κύριε Λεμονή, να έχεις καλό ρόμπα με άλλες γραμμές. Προφέσο, για να κλείσω. Ναι. Το θέμα από την Αυστραλία να στείλουν φαγητά μόνο για τους Έλληνες, εγώ προσωπικά το βλέπω ρατσιστικό. Διότι ένας άνθρωπος είναι άνθρωπος. Μπράβο, δεν έχει σημασία από πού προέρχεται ο άνθρωπος. Πρέπει να τον ταΐσουν. Η κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να πιάσει τους λάθρομετανάστες. Αλλά κύριε Λεμονή, στην Ευρώπη, κύριοι, οι λάθρομετανάστες θα έχουν χαρτιά, θα μείνουν οι άνθρωποι. Ναι. Να εργαστούν, να δημιουργήσουν οικογένειες όπως κάναμε και εμείς εδώ στην Αμερική. Ναι, αλλά κύριε Λεμονή, να ξέρεις ένα πράγμα όμως. Μάικ, εντάξει, άκουσα αγαπητέ φίλε. Εάν το πάμε αυτό και να πούμε ότι αυτοί εκεί κάτω είναι ρατσιστές, τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είπα, είναι ρατσιστικό αυτό. Ναι, εντάξει. Τότε στις Ηνωμένες. Τότε. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν το πάμε έτσι, έχεις δίκιο. Αλλά από την άλλη πλευρά του νομίσματος, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και θα φέρω ένα παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις, ελληνικές οργανώσεις, θα πω ονόματα, οι οποίες λένε θα δώσουμε στον τάδε παιδί 5.000 δολάρια υποτροφία να πάει στο πανεπιστήμιο. Άλλο αυτό όταν είναι ένα λεπτό, μαθητής. Ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Το τάδε παιδί τυχαίνει να είναι ενός πλούσιου και να είναι member σε αυτή την οργάνωση που είναι ελληνική οργάνωση. Μάλιστα. Το άλλο παιδί που είναι η γειτονάκι του δεν έχει τα λεφτά να γίνει member σε αυτή την οργάνωση, αλλά επειδή είναι και ελληνοαμερικανάκι, είναι φτωχό, θα πάει να δουλέψει στο McDonald's. Ενώ η οργάνωση που μαζεύει λεφτά από όλους τους Έλληνες δίνει μόνο στα δικά τους τα άτομα και στην ποιητική τους, ας πούμε, αυτούς που είναι από το χωριό ή οτιδήποτε. Αυτό
Θα το πούμε ρατσιστικό. Όχι. Δεν είναι το ίδιο. Βεβαίως είναι το ίδιο. Κάτσε, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Βεβαίως είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δηλαδή, αφήνεις ένα Ελληνόπουλο, συγγνώμη, αφήνεις ένα Ελληνόπουλο, το οποίο είναι έξυπνο, έχει άριστα βαθμούς και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, ας πούμε, γιατί ο πατέρας δεν είναι εκατομμυριούχος και αυτού του παιδιού δεν θα του δώσουμε μια υποτροφία. Ενώ το άλλο το παιδί, επειδή ο πατέρας έχει λεφτά και είναι στο σωματείο μέσα κτλ., αυτό το παιδί θα πάρει υποτροφίες μέσα από την οργάνωση. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Δεν δίνονται. Αν το πάμε έτσι δηλαδή, καήκαμε. Δίνονται σε αριστούχους μαθητές. Μα σου είπα, σου είπα. Μόνο σου είπα. Ναι. Έχω ένα παιδί το οποίο είναι αριστούχο το παιδί αυτό. Μένει σε αυτή τη γειτονιά. Μα με δεν μ' άκουσες. Δεν μ' άκουσες όμως. Δεν μ' άκουσες όμως. Εγώ σου είπα το παιδάκι αυτό είναι αριστούχο. Είναι φτωχό. Είναι άριστο το παιδί. Το βοηθάνε άλλοι. Οι δικοί μας δεν το βοηθάνε διότι δεν ανήκει σε κάποιο σωματείο. Δεν είναι το σωματείο. Δεν είναι μέσα τη κλίκα του σωματείου ή τη οργάνωση. Τον Αντώνη που είναι έτοιμο και θέλει να μιλήσει. Έγινε. Άντε, για χαρά. Γεια χαρά. Γεια σου, λοιπόν, γεια σου. Και καλή αντάμωση στο Bayside μια μέρα. Εγώ μια φορά θα ήθελα να πω, κύριε Ματαρθέα, ναι, ότι δεν κατακρίνω τις οργανώσεις οι οποίες λένε κάνουμε αυτό τον έρανο για να στείλουμε στους σεισμόπληκτους στην Ουγκάντα. Ωραία, ωραία. Αλλά εγώ, που κάνω, ένα λεπτό, εγώ όμως κάνω τον έρανο αυτό για τους σεισμόπληκτους του Ουγκάντα, θα πάει εκεί ο έρανος. Τώρα, εάν δίπλα περάσει ένας τυφώνας και σαρώσει το νησί ολόκληρο από ένα άλλο νησί ή οποιοδήποτε άλλο μέρος, εγώ δεν μπορώ να στείλω αυτά τα λεφτά, δεν είμαι ρατσιστής, τα στέλνω για αυτούς. Τώρα, αν υπάρχει κανένας άλλος να στείλει για τους άλλους, ας τα δώσει κάποιος άλλος. Δεν μπορώ να τους αποκαλέσω ρατσιστές. Κοίταξε εδώ. Ή δηλαδή όπως η κινήτρου. Μα έτσι είναι, να μην το πάρουμε το πράγμα να πούμε ότι είναι ρατσιστές δηλαδή. Για να ακούσουμε και το φίλο μας. Είναι να δηλώσουν ότι ο ένας Έλληνας διαφέρει από αυτούς που δεν μα είναι. Μα αυτή δεν είναι, κοίταξε, αυτή, πρόσεξε. Είναι ρατσιστικό. Αυτή δεν είναι, προφέσορ, αυτή δεν είναι Έλληνες. Ένα από τα σωματεία του. Κοίταξε, προφέσορ. Προφέσορ. Προφέσορ, να σου πω κάτι. Να δώσουμε και στον πλούσιο. Ένα λεπτό. Προφέσορ, να σου πω το εξής. Ότι όπως είπε προηγουμένως κάποιος από την Ελλάδα, ναι, πρέπει να έχεις μέσον στην Ελλάδα για να μην πληρώσεις τα 2.000 δολάρια στο σπίτι σου ή ο γαμπρός σου, το είπες ο ίδιος. Ναι, άλλο ναι, τόσο και με αυτή την υπόθεση ξέρω, γίνεται. Πρέπει να έχω μέσο, αλλά πρέπει να... Στην προκειμένη περίπτωση... Να δηλώσω, να δω τι γίνεται. Ναι, εγώ όταν θα μαζέψω τώρα παραδείγματος χάρη, πες ότι η Φωνή των Ελλήνων δεν είμαι Χρυσή Αυγή και κάνω ένα πανελλαδικό έρανο στην Αμερική. Και λέω, Ματαρθέα, δώσ' μου 5.000 δολάρια. Θα μου πεις, Παράγγελε, πάρτα. Ο Αντώνης από την Ελβετία πάρει στις 10.000. Ο άλλος από την Κρητικός πάει 20.000. Μαζεύω 5 εκατομμύρια δολάρια και λέω, αυτά τα λεφτά θα δοθούν μόνο για τους Έλληνες. Είναι ρατσιστικό. Ναι, δεν είναι ρατσιστικό. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Εγώ δεν θα πάω να δώσω εγώ σε εγκληματίες λαθρομετανάστες οι οποίοι σκοτώνουν τα κορίτσια, τα οποία κόβουν κεφάλια, τα οποία έχουν κάνει τα έσκηση στην Ελλάδα, κλέβουν τους γειτόνους, παππούς και γιαγιάδες. Εγώ βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους. Ρατσιστής είμαι. Μπορώ να κάνω δύο ερωτήσεις. Έλα, έλα. Κριτική, περίμενε στη γραμμή, είναι από το τάξη. Περιμένω. Να μας πει ο Αντώνης. Έλα, Αντώνη, καλησπέρα από την Ελβετία. Καλησπέρα, γεια. Χαίρετε, κύριε Ματαρθέα. Γεια σου και χαρά σου. Και χρόνια σας πολλά που έχετε γιορτές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Εγώ ήθελα να πάω λίγο πίσω προηγουμένως που είπατε για ακροδεξιούς. Τι έχετε να πείτε για την Ουκρανία? Ναι, είναι πολύ πολύ δύσκολο. Για την Προεδρία. Είναι σαν αυτό που έχουμε... Με τη Συρία. Και να πείτε για αυτόν που είναι στο Κιέβο. Ναι, είναι κοίταξε, είναι μεταξύ κακού και χειρότερου. Είναι αυτό που έχουμε με τη Συρία. Με μία λέξη, είπατε, είναι Χρυσή Αυγή, είναι ακροδεξιοί ναζιστές. Εκεί πέρα, έχουμε αυτό το ίδιο και σύστημα. Αυτός που κυβερνά αυτή τη στιγμή που πήρε την κυβέρνηση, τι είναι? Ο Περισσέκο δεν πιστεύω να είναι ναζιστής. Αλλά όχι, μπορεί να είναι δεξιός. Μάλλον ή δεν θέλετε να το πείτε ή δεν παρακολουθείτε. Είναι. Δεν έχει τη σβάστιγκα. Πέραν ότι η σβάστιγκα δεν είναι του Χίτλερ.
η σβάστηκα, άμα πάτε στην Κελοπούλια, θα τα δείτε σε ψηφιδωτά. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι ο ίδιος στο γραφείο του έχει χιλιάδες είναι τα στο YouTube. Άμα τα ανοίξεις θα το βρεις. Είναι άκρο χιτλερικός. Πέραν από το Χίτλερ ακόμα. Πάμε αλλού τώρα. Είπατε ότι η Ελλάδα δεν πήγε δηλαδή ενάντια στην Αμερική και δεν βοήθησε για, το, για την κατάλυση του Ισλαμικού κράτους. Η Ελλάδα, ξέρετε πώς χιλιάδες όπλα, ατομικά όπλα έχει στείλει στους Κούρδους συμπυρομαχικά, παρότι είναι φτωχευμένη χώρα. Όχι. Δεν το ξέρετε. Όχι. Θα είναι ωραία να μιλήσουμε και να λέω το χέρι. Ίσως ο Αρένα και το Μέγα να μην τα λένε, αλλά σας πληροφορώ, 4.500 όπλα κατασχεθέντα από διάφορα καλά Σνίκοφ και τέτοια, τα έχει στείλει όλα εκεί, με πυρομαχικά. Χαίρομαι. Και ψάχτε να το βρείτε και θα το βρείτε. Right. Το άλλο που είπατε, ότι θέλω να σας ρωτήσω, τι έχετε να πείτε για το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Oh, πολύ κακιά. Ένα από τα χειρότερα κόμματα, παρόλο που είναι μερικά στελέχη που είναι πιο λογικοί, ο Τσίπρας είναι απαράδεκτος, υποδεινή λόγο δεν πρέπει να έρθει στην εξουσία. Θα είναι σαν τον Καμένο, όπως ο Καμένος θα κάψει την Ελλάδα, έτσι το ΣΥΡΙΖΑ θα ξεριζώσει κάθε ιδέα, κάθε μέλλον για κάποια συμμαχία και solidarity έτσι, με Ματαθία, την Ευρώπη. Κύριε Ματαθία, ναι. Μάλλον θα αλλάξετε γνώμη. Εγώ είμαι σίγουρος. Ναι. Διότι αν θα ψάξετε τις ρίζες του Τσίπρα, τότε θα αλλάξετε γνώμη. Εγώ είμαι σίγουρος. Και την νεολαία που ήταν κομμουνιστής. Τη ρίζα του. Δεν ήταν η ρίζα ο κομμουνισμός. Ο Παπανδρέου ο παππούς που ήρθε στην Ήπειρο από την Πολωνία, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι. Αφήστε το κι αυτό. Δηλαδή σας τονίζω ορισμένα θέματα ότι είμαι σίγουρος θα αλλάξετε γνώμη. Δηλαδή είναι Εβραίος. Αν ψάξουμε τη ρίζα του, ο κύριος Ματαθίας γνωρίζει μόνο από τα ονόματα, μπορεί να σας βγάλει γιατί τα ξέρει καλά αυτά. Εσείς ξέρετε, δηλαδή, Αντώνη, ο Τσίπρας είναι σαν να μας λες ότι ο Τσίπρας είναι Εβραίος. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, εγώ είπα ας το ψάξει. Ξέρει ο κύριος Ματαθίας. Ωραία, θα το ψάξουμε. Αλλά το τι εμφανίζεται και το τι ακούμε, είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει μέσα του τίποτα. Πηγαίνει με τον αέρα. Όχι, δεν έχει πρόγραμμα. Όταν του μιλάνε, δώσε μας το πρόγραμμά σου, τι είναι. Δεν θα πληρώσει αυτά που χρωστάει η Ελλάδα. Αυτό δεν είναι πρόγραμμα. Θα κάψω το μνημόνιο, αυτό δεν είναι πρόγραμμα. Θα βγει από το ΝΑΤΟ, αυτό είναι δυστυχία. Δυστυχία της Ελλάδος. Ο Παπαδρέου τα ίδια δεν είπε. Ότι έξω από οι βάσεις και υπέγραψε για άλλα 20 χρόνια την ίδια μέρα. Άλλη βάση και άλλο το ΝΑΤΟ. Πώς δηλαδή. Πώς, το ίδιο είναι. Στην πολιτική. Γι' αυτό ήταν κακό. By the way, γι' αυτό ήταν κακό. Στην πολιτική. Τα όσα λέγονται δεν γίνονται και όσα δεν λέγονται γίνονται. Όχι. Έπαιρνε πολλά εκατομμύρια η Ελλάδα με τη βάση στο Σούδα Μπέι στην Κρήτη. Ήταν μεγάλη δυστυχία για το λαό της Κρήτης να αποχωρήσουν τα ναυτάκια μας. Τα ναυτάκια να σας πω ένα ιστορικό γεγονός. Ευχαρίστως. Ο κύριος Παπούλιας όταν ήταν στο Άχεν, στην Γερμανία, ναι, παρότι έπαιρνε και ένα επίδομα φτωχικό και είχε 2,5, οι άλλοι είχαν μόνο ένα δωμάτιο που ήταν πιο φτωχότεροι και φυτεύανε και θερίζανε, δεν τραφυτεύανε για να σπουδάσουν. Ο Παπούλιας είχε οικονομικά αρκετά καλά. Όταν παντρεύτηκε η Σοφούλα με τον Κάρλο, μοίραζε κουφέτα. Επειδή το έπαιζε σοσιαλοδημοκράτης εκείνη την εποχή, του τα πετάξαν κάτω και φύγανε. Οι συμφοιτητές του.
Εγώ τα λέω και είναι το πιο επίτιμο πρόσωπο της Ελλάδος και το λέω ξεκάθαρα. Ναι. Και ούτε ντρέπουμε, γιατί το ξέρω πολύ καλά αυτό. Σε βράκοντα. Η Σοφούλα λέει παντρεύεται. Η Φοφό. Και είπε την επόμενη μέρα στον πρόεδρο, ρε Κώστα, η πολιτική δεν είναι έτσι όπως την σκέπτεσαι μονόπαντα. Δηλαδή όπου φυσάει ο αέρας. Μήπως και εσείς κάνετε το ίδιο, κύριε Ματασία. Αυτό είναι που κάνει ο Τσίπρας. Όπως φυσάει ο αέρας. Κάποτε θα αλλάξει, αλλά δεν θέλω να αλλάξει εφόσον έχει το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό θα είναι δυστυχία για την Ελλάδα και για πανταχού τους Έλληνες. Όπου ζούνε θα μας ντροπιάσει ο Τσίπρας. Είναι ακόμα ανώριμος. Εσείς είσαστε πολύ όριμος και καλομαθημένος. Μακάρι να μάθει ο Τσίπρας και να πάρει τα μαθήματα που δίνω εγώ και τον παραχωρώ ένα θρανίο στην τάξη μου να μάθει, να μάθει, να μάθει. Ήρθε στην Αμερική, πήγε στο Τέξας, έμαθε λιγάκι, άλλαξε λιγάκι. Αλλά ο αντιαμερικανισμός του έχει ρίζα. Αυτή θα πρέπει να είναι η ριζοσπαστική του θητεία. Να βγάλει αυτό το hatred, αυτό το φθόνο που έχει. Λόγω του ότι έχω μία προφέσορ. Ένα αυτό, Αντώνη, περίμενε στις γραμμές, μην κλείσεις στο Skype. Να πάμε στον Αντώνη από την Κρήτη και μετά στην Αντώνη που περιμένουν πολλές ώρες. Γεια σου, Αντώνη, από την Κρήτη. Γεια σου, κύριε Ματασία. Θα σου κάνω μία ερώτηση και να με απαντήσεις honest. Πάντοτε, σύντομα όμως ερωτήσεις. Προσπαθώ, ναι. Δεν ξέρω. Να είναι σύντομες οι ερωτήσεις, προφέσορ. Σύντομα να πάει. Εδώ η ερώτηση έχει ουσία. Okay. Αν οι Χρυσαυγίτες στην Ελλάδα έχουν μπροστά στη σημαία την Εβραϊκή και κάθε πρωί σκουπίζουν τα παπούτσια τους επάνω, θα σου αρέσει, τι να κάνεις. Για πες αυτό πάλι, ποιοι είναι, πες πάλι αυτό γιατί είναι ενδιαφέρον. Σκουπίζουν τα παπούτσια τους επάνω στη Ισραηλινή σημαία. Ποιος. Τι θα κάνεις. Ποιος. Εσύ. Ποιοι το κάνουν αυτοί οι Εβραίοι. Αν το κάνανε οι Χρυσαυγίτες στην Ελλάδα. Εάν οι Χρυσαυγίτες, λέει, σκουπίζανε... Όχι εβραϊκή, δεν είναι εβραϊκή, είναι ισραηλιτική σημαία. Του Ισραήλ τη σημαία. Μπράβο. Αυτό εδώ το φτιάνουνε, δεν είναι ραζιστέ. Είναι. Τι περιμένεις από τους Χρυσαυγίτες. Είναι υποκείμενα, δεν πρέπει να ασχοληθούμε τόσο πολύ μαζί τους, πρέπει να τους παρεμερίσουμε, πρέπει να μάθουμε το πρόγραμμά τους που είναι πολύ κακό για την Ελλάδα και πρέπει να τους καταψηφίσουμε. Ναι, αυτοί εδώ δεν είναι δημοκράτες. Άμα βγουν στην εξουσία θα είναι σαν του Χίτλερ. Η τελευταία φορά που η Ελλάδα θα έχει δημοκρατία. Θα γίνει δικτατορία. Είναι κακό, το ξέρουμε. Πρέπει να σκουπίζουν τα παπούτσια τους επάνω στη σημαία του Ισραήλ. Εδώ τώρα στην Αμερική που οι χιτλερικοί με το χιτλερικό σήμα στο βραχίωνα σκουπίζουν κάθε μέρα τα boots τους επάνω στη σημαία του Ισραήλ. Εσύ γιατί δεν επαναστατείς. Εγώ να πάρω, είναι τόσο μηδέν, είναι τόσο μηδέν, είναι τόσο μικροί άνθρωποι που δεν ασχολούμαι με τέτοιες μικροπρέπειες. Αυτό τι δείχνει, αυτό δεν δείχνει το μεγαλείο της Χρυσής Αυγής, αυτό δείχνει τη μειονότητα, το κακό, το κατώτερο που είναι, γιατί είναι και άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι καλοί. Δεν είναι καλλιεργημένοι. Είναι εδώ στην Αμερική. Γιατί δεν κάνετε επανάσταση οι Εβραίοι. Δεν χρειάζεται. Περιμένουμε τον ελληνικό λαό να επαναστατήσει. Όχι, προφέσορ, δεν κατάλαβε. Προφέσορ, ο Αντώνης από την Κρήτη. Σου λέει για την Αμερική. Που οι λεγόμενοι της Αμερικής άκρα δεξιάς έχουν και σκουπίζουν με την εβραϊκή σημαία, με τη σημαία τους, τα παπούτσια τους, τις μότες τους. Γιατί δεν κάνεις αυτό συνέβη και στην Αμερική, γιατί δεν κάνετε τίποτα στην Αμερική. Δεν το έχουμε δεν το έχετε, μωρέ, το έχετε, αλλά σας πάει ντομάτα, σας πάει βιβλίο να τη βάλετε με τα skinheads εδώ πέρα.
Σας πάει δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι θέμα αυτό. Σας πάει ηρεία. Λοιπόν, Αντώνη, έχω γραμμές και περιμένουμε. Παιδιά, το Skype είναι Greek Voice. Και πάλι. Την άλλη φορά που... Γεια σου αγαπητέ φίλε Κρητικέ. Θα κοιτάξω αριστερά, θα κοιτάξω δεξιά, να βρω κανένα χρυσαυγή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σου Κρήτη. Να του δώσω και μια Ισραηλινή σημαία, να δω τι θα κάνει. Λοιπόν. Να βάλει σε φωτιά, να τη βάλει να σκουπιστεί από πίσω. Να ψάξεις εδώ πέρα να δεις ποιοι σκουπίζουν τα παπούτσια τους επάνω στο σημαία του Ισραήλ. Άμα έχεις δει αυτό το πράγμα, δεν έχεις ανοίξει το στόμα σου να πεις τίποτα. Λοιπόν, και να χτυπάς τη μικρή Ελλανίτσα. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Ναι, ήθελα να πω καλησπέρα στον professor. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για περιμένει, Steve. Steve, περίμενα να λεπτό γιατί έχω κάποια περαστική γραμμή από Ελλάδα. Λέγεται παρακαλώ. Ναι, hello. Ναι. Εγώ μιλώ. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Μιχάλης λέγομαι. Από πού τηλεφωνάτε? Γεια σου, Μιχάλη. Κύπριος από την Αγγλία, αν περνώ. Από την Αγγλία, λοιπόν. Πώς πάτε εκεί πέρα στην Αγγλία, καλά? Μια χαρά. Ωραία. Τι κάνετε? Ωραία, μια χαρά. Έχετε πάρα πολλούς Ελληνοκύπριους στην Αγγλία. Βέβαια. Και ενεργητικούς. Και ενεργητικούς. Το καταδύναμη. Ξαναπήρα στην εκπομπή σου, Άγγελε, κοντά στις 20 Ιουλίου, όταν είχες μια εκπομπή για την Κύπρο και πιο μετά. Ναι. Ναι. Απόψε θέλω, απλά επειδή η εκπομπή λέγεται Ελεύθερη Γνώμη. Βέβαια. Να δώσω και εγώ τη γνώμη μου. Σωστά. Okay. Στο θέμα με τους λαθρομετανάστες. Το θέμα λαθρομετανάστης. Στα αγγλικά εγώ το μεταφράζω illegal. Illegal, ναι. Μπράβο. Εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ μένω στην Αγγλία, εντάξει Ελληνοκύπριος είμαι, πληρώνω τους φόρους μου, τα τάξες μου. Με χαρτιά, έχεις χαρτιά. Ο μισθός μου είναι φορολογημένος, ναι. Οι πωλήσεις που κάνω στα κινητά έχουν capital gains tax, όλα φορολογημένα. Με... Στην Ελλάδα, το σύστημα πώς μπορεί να απορροφήσει να κάνει absorb αυτούς τους ανθρώπους που τη στιγμή που δεν μπορεί να, να κάνει να πάρει ανάσα. Να πάρει ανάσα η Ελλάδα, βέβαια. Ναι, αυτό είναι εγώ, επειδή στην Ελλάδα δεν έχουν δουλειά οι Έλληνες. Εντάξει, πώς μπορεί να βρίσκουν δουλειά ανθρώποι οι οποίοι είναι παράνομοι. Δεν μιλάω για τους νόμιμους. Οι νόμιμοι είναι νόμιμοι. Εγώ μιλάω για τους παράνομους, αυτούς που μεταφέρονται, όπως είπατε και πριν, με καράβια, περνάνε τα σύνορα νύχτα και με όλα αυτά τα κομπιναδόρικα που γίνονται. Ναι. Πώς μπορούν οι Έλληνες να αναπνεύσουν με όλα αυτά. Εντάξει. Και το θέμα, εγώ δεν το θεωρώ ρατσιστικό από τη στιγμή που ο νόμος τον έχει παράνομο. Τι έχετε να πείτε? Ναι, κοιτάξτε, με το, παρόλο που είναι λαθρέοι, είναι άνθρωποι και υπάρχει το σύστημα human rights. Πρέπει να τους δώσει περίθαψη, πρέπει να τους, να τους φερθεί η Ελλάδα και οι Έλληνες, να τους φερθεί σαν με ανθρωπιά. Είναι κακό αυτό εδώ που γινόταν με τη Χρυσή Αυγή, που πήγαιναν στις παράγκες τους και τους έφτιαναν και ξύλο, και τους έσπαζαν τα, ναι, αλλά, αυτά που ήθελαν professor. Να πάρουν. Αυτό εδώ είναι απάνθρωπο. Αυτό αντανακλάει και σε μένα ως Έλληνας Αμερικανός. Ντρέπομαι όταν βλέπω τέτοια πράγματα. Και δεν, υποδεινή λόγο δεν θα δώσω το δικαίωμα σε κανέναν Έλληνα του mistreat, να μην δώσει το proper respect σε οποιοδήποτε. Ναι, αλλά professor, πάμε αλλού, πάμε αλλού. Είναι άνθρωποι. Professor, από άνθρωποι. Ένα λεπτό, αγαπητέ φίλε, από την Αγγλία. Professor, είναι πολύ απλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ένα τεράστιο κράτος. Και όλοι μας εδώ έχουμε έρθει με ένα σκοπό. Περάσαμε από πρεσβείες, από προξενία. Σου δώσανε ένα καθαρικό. Ακόμα και τα κακά σου βγάζανε για να σε εξετάσουν. Αίμα σου παίρνανε. Σου βγάζανε ακτινογραφίες.
Ναι. Μήπως είχα μια αρρώστια. Όλα αυτά τα πέρασα στην Αθήνα πριν να μπω στο πλοίο να έρθω στην Αμερική. Ακριβώς. Αγαπητέ προφέσορ, ναι. Για δεν πάμε στην ιστορία πίσω και δεν σου λέω για την Ελλάδα. Σου λέω για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτή τη μεγάλη τη χώρα που έχει χτιστεί από τους μετανάστες. Και όχι από τους λαθρομετανάστες. Ναι, αλλά έχουμε πρόσεξε κάνει όμως. Στα 50.000 πρόσεξε παιδιά όμως. Που ήρθανε λαθρέα εδώ πέρα. Τους πετάξαμε στο Γκόλφο Μέξικο. Τα παιδιά αυτά, κοίταξε, άμα έρθει κανένας λαθρομετανάστης, τον πιάσει το μικρές, τον στέλνει κατευθείαν πίσω στη χώρα που ήρθε. Μπούμ, πίσω, πήγαινε πίσω. Δεν το κρατάει. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει πολλοί Μεξικανοί από τα σύνορα χιλιάδες. Με επιβολή ή ήρθε για να μην χάσει τη ζωή του εκεί πέρα, την εγκληματικότητα. Δεν ξέρεις την απόγνωση που κοίταξε, τότε πες μου γιατί το Ισραήλ. Δεν κάποια συμπόνια. Δεν γιατί, πρέπει να ανοίξουμε προφέσορ, γιατί είναι ωραία αυτά που λες. Πρέπει να έχουμε αυτό το ναι, φιλότιμο. Προφέσορ, άκουσε με κάτι όμως. Φιλότιμο. Προφέσορ, εμείς και εσύ έχεις το φιλότιμο. Και πολύ ωραίο αυτό που λες. Πολύ ωραίο. Δεν είναι μόνο συμφωνώ ωραία, μαζί σου. Αλλά ένα λεπτό. Γιατί. Δεν μου απαντάς όμως ένα πράγμα. Γιατί η Ελλάδα να το πράξει και να έχει στο κεφάλι της 3 εκατομμύρια λάθρο μετανάστες και δεν το Ισραήλ που έχει 3 εκατομμύρια Εβραίου. Ένα λεπτό. 3 εκατομμύρια είναι. Για σκέψω. Ένα λεπτό, προφέσορ, να ολοκληρώσω. Προφέσορ, να ολοκληρώσω. Άκουσε με. Άκουσε με ένα λεπτό. Προφέσορ, άκουσε με ένα λεπτό. Αυτοί νομίζουν ότι η Ελλάδα. Εσύ μπορείς να νομίζεις ότι η Ελλάδα πηγαίνει προς τα κάτω και είναι πολύ σε πίσω. Κρίση και είναι μέσω λαθρομετανάστες βεβαίως. Οικονομικά. Αλλά, για πολλούς αλλά για να ολοκληρώσω, για να πάμε και στο Στίβιν, να την γραμμή, προφέσορ. Η Ελλάδα σαν τη γη τη Ελλάδα. Αλλά οι ίδιοι. Αλλά, προφέσορ, δώσε την προσοχή σου. Ναι. Στο Ισραήλ όμως, οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι, εάν λες για Χρυσή Αυγή που σπάσανε μερικούς πάγκους, δεν ασήκωσαν χέρι στους λαθρομετανάστες, ούτε έπαιξαν μπουνίδι. Αυτό δεν γίνεται στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ παρουσίασα φιλμ από τους Ισραηλίτες Εβραίους να έχουν τα 2x4 και να χτυπάνε τους μαύρους από την Αφρική όχι, στο κεφάλι. Όχι. Μα τι είναι στο βίντεο. Θεού, please, και φωνάζανε, δεν θέλουμε, εδώ είναι Τζους, εδώ είναι Εβραίοι. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα. Ανοησίες, δεν τους θέλουμε, δεν φωνάζουν και φωνάζουν. Αυτό θα γινόταν και θα μπορούσε. Τώρα θα βγει ο Γιώργος ο Γιαλτουρίς από τη Βοστόνη και θα σε στριμώξει πάλι. Οι Ισραηλινοί ήδη. Μα τα παρουσίασα εγώ. Καταγγελίες. Καταγγελίες όταν υπάρχουν. Αυτό θα ποιο καταγγελίες. Εκεί δεν τους θέλουν οι Ισραηλινοί. Δεν θέλουν άλλους πελάτες. Δεν θέλουν άλλους λαθρομετανάστες εκεί πέρα. Ούτε Άραβες, ούτε Κίτρινους, ούτε Πράσινους, ούτε Μαύρους. Γιατί εκεί δηλαδή να μην λέμε. Μια εβδομάδα, Άγγελε. Ναι. Στο Ισραήλ ήταν να παντρευτεί ένας Άραβας με μια Ισραηλίτισσα. Και η αστυνομία είχε περικυκλώσει. Ναι, τι είχε περικυκλώσει. Όλο το σύστημα για να μπορούν να παντρευτούν, διότι διαμαρτυρία μεγάλη από τον κόσμο. Δεν θέλουν. Για να ολοκληρώσω, γιατί πληρώνει και τηλέφωνο από την Κρήτη, από την Αγγλία. Πάμε σε ένα αυτό, προφέσορα, πάμε στην Αγγλία πάλι. Έλα, αγαπητέ φίλε. Ναι. Πρώτον, αυτό που ήθελα να πω πρώτα απ' όλα, το φαινόμενο λαθρομετανάστη. Πώς το λένε, του λαθρομετανάστη δεν είναι πρόσφατο. Είναι παλιό φαινόμενο. Αλλά τώρα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση που πρέπει να πάρει δραστικά μέτρα. Πρώτον αυτό. Παλιά ήταν διαφορετικά. Κανένα δεν το έφερε να είναι πολύ δραστικό. Αυτό θέλεις να δεις. Να τους σκοτώσουνε, όχι, δα. Όχι, δεν λέω να τους σκοτώσουνε. Α, εγώ δεν λέω. Γιατί και αυτό είναι δραστικό. Πολύ δραστικό. Θα τους στείλει πίσω όλους. Ούτε για τίποτα. Ούτε για Ισραήλ μιλάω εγώ, ούτε για τίποτα. Θα ανοίξει τα σύνορα επάνω στον Εύρο και θα τους πιάσει όλους με λεωφορεία και θα τους στείλει με φορτηγά στρατιωτικά και θα τους στείλει όλους στην Τουρκία. Από εκεί που μπήκανε. Ακριβώς. Και θα κλείσει τα σύνορα. Και θα πει στην Τουρκία είναι δική σας. Εσύ τους στείλατε εδώ πέρα. Πολύ απλό. Δεύτερον, για να συντομεύω, ο κύριος καθηγητής είπε κάτι για το θέμα περίθαλψη. Πρέπει να τους περιθάλψουμε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορεί να περιθάλψει τους Έλληνες. Με τη βοήθεια των Ευρωπαίων. Με τη βοήθεια των Ευρωπαίων. Δεν πρέπει να γίνει μοναδική η Ελλάδα
με το πρόβλημα αυτό. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Να τους πάρει η Γερμανία τότε. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να γεμίσουν τα τρένα με βαγόνια, να τους τσουβαλιάσουν όλους 3 εκατομμύρια λαθρομετανάστες από την Ελλάδα και τους στείλουν σε Γερμανία. Όχι μόνο, δεν είναι 3 εκατομμύρια, να το πούμε καθαρά. Είναι 3 εκατομμύρια. Είναι σύμφωνα με τις... Αλλά είναι 1 εκατομμύριο και 200.000 από αυτούς είναι μουσουλμάνοι. Δεν είναι 3 εκατομμύρια. Εντάξει. Αλλά όπως σας λέω και πάλι, σας ενημερώνω ότι η Ελλάδα, επειδή είναι το πιο νότιο κράτος της Ευρώπης, που έχει όλα τα λιμάνια κλπ. Και είναι πολύ κοντά στην Μέση Ανατολή, φυσικά, σχεδόν φυσικά, είναι η πρώτη κατάληψη που θα πάνε οι λαθρομετανάστες. Αλλά δεν πρέπει να είναι η τελευταία. Από εκεί πρέπει να οργανωθεί ένα σύστημα ώστε να πηγαίνουν να σκορπιούνται σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Καλά. Λοιπόν, αγαπητή φίλε από την Αγγλία, τίποτα άλλο? Και το τελευταίο, Άγγελε μου, και να κλείσω για να μιλήσουν και άλλοι, γιατί πάει και η ώρα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Ναι. Για το Μιστρίτ που είπε κάτι για πάγκους, που σπάγανε πάγκους, κάποιοι Έλληνες και ξέρω εγώ κάτι. Ήταν στο βίντεο. Τα είδαμε με τα μάτια μας. Συγγνώμη, ποιος φταίει σε αυτή την περίπτωση? Φταίει αυτός που τα σπάσε ή αυτός που μπήκε λαθρέα? Εγώ δεν μπορώ, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Πριν να το σφάξουμε, πρέπει να εξακριβώσουμε άμα είναι λαθρέα. Όχι, δεν το σφάξαμε. Δεν ακούμπησαν κανέναν, προφέσορ. Δεν σφάξαν κανέναν, προφέσορ. Όταν λέμε όταν δούμε τα βίντεο, οι χρυσαυγίτες δεν ακούμπησαν κανέναν. Μόνο τους πάγκους έσπασαν. Και όλα αυτά που πουλάνε δεν έχουν ούτε φόρμα. Βάλτε τα γυαλιά σας, παρακολουθήστε το βίντεο. Ωραία, σε παρακαλώ. Δεν ακούμπησαν κανέναν, έτσι μη λέτε να σφάξουμε εκεί, προφέσορ. Σε παρακαλώ. Να είμαστε λογικοί, προφέσορ. Μη λέτε να σφάξουμε. Να τα σφάξουμε και να σκοτώσουμε. Το είπατε αρκετές φορές απόψε. Κανέναν δεν σκότωσαν και κανέναν δεν σφάξαν. Άγγελε, σε παρακολουθώ. Αισθάνομαι πολύ μα δέρι, στην αρχή της εκπομπής κάτσε. Δέρι πρέπει να αισθάνεσαι, προφέσορ, όταν λες σκοτώνουν και σφάζουν. Ήταν τόσο ομαλό όλος ο διάλογος. Δέρι είναι η γλώσσα σας, προφέσορ, και μάθαμε πάρα πολλά. Σκοτώνουν και σφάζουν. Ένα λεπτό, προφέσορ Γιώργο, να χαιρετήσουμε το φίλο μας από την Αγγλία. Καληνύχτα στην Αμερική. Καληνύχτα. Να πάμε και στο Στίβ. Ναι. Στίβ, σε ευχαριστώ. Από μένα, να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά. Την αγάπη μας στην Αγγλία, γεια σου. Πάμε και στο Στίβ τώρα που είναι στη γραμμή και περιμένει αρκετή ώρα. Συγγνώμη, Στίβ, είχαμε τα τηλέφωνα από την Αγγλία κτλ. Προηγούνται αυτοί. Έχουμε στη γραμμή, για να ξέρει, Στίβ. Για να ξέρει ο Στίβ, έχουμε στη γραμμή τον προφέσορ Ματαδία, είναι Ελληνοεβραίος. Έχουμε τον Αντώνη από την Ελβετία και έχουμε και τον Γιώργο του Γαλτουρίδη. Καλησπέρα, Γιώργο, από τη Βοστόνη. Και στη γραμμή εσύ και είναι και άλλες γραμμές. Θα πάω, περιμένουμε. Anyway, όλη την εκπομπή, για να μην τα λέω πολύ, γιατί περιμένουν και άλλοι. Άκουσα όλη την εκπομπή και διαβάζω at the same time το σημερινό εθνικό κήρυκα που γράφει μια συγγραφέα. Ανδριανή Σοφιανιού, I was once sympathetic to the golden dawn, but no longer. Εγώ πιστεύω, γιατί συνέχεια, Άγγελε, ρωτάς για ποιο λόγο δεν έχει γίνει δεχτή χρυσή αυτή στην Αμερική. You have to know the difference. The difference is this. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Στίβ, ένα λεπτό, Στίβ. Κοιτάξτε, παραπληροφόρηση, ρε παιδιά. Δεν έχει δεχτεί. Από πού, Στίβ, δεν έγινε δεκτή? Από εσένα, Στίβ, και από τον προφέσο, δεν έγινε δεκτή. Δεν θέλω να έχει παραπληροφόρηση. Πάλι φως, Άννα, δεν με βλέπουν. Συγγνώμη, εδώ δεν είναι δικαστήριο. Nobody is on trial. Μπράβο. Yeah, but we were not going to allow you to say lies, Steve. That no, we're not going to allow. Σε παρακαλώ, για να ακούσω τι θέλει να πει ο Steve από τον εθνικό κήρυκα. You are rude when you are lying and distorting, Steve. That's for you being rude. Σε παρακαλώ, you're the rude one, Steve. Ask the Steve να μιλήσει, σε παρακαλώ. Of a neo-Nazi party. And they were not even permitted to march
They were not even permitted to march in the Greek parade. They stood on the sideline wearing their T-shirts. Και από την Ομοσπονδία Νέας Υιορκής που έκανε καλυστία πριν μερικά χρόνια και δεχόταν μόνο Ελληνίδες, δεχόταν 501 σε 3 οργανισμός και δεχόταν μόνο Ελληνίδες. Αυτό δεν είναι ρατσισμός? Γιατί εμείς Greeks δεν πέντε, σιγά τις χαμούρες. Παιδιά, Steve, σε παρακαλώ, Steve, δεν έχουμε χρόνο, Steve, δεν έχουμε χρόνο μπροστά μας. Steve, δεν έχουμε χρόνο, μιλάτε όλοι μαζί και μου γράφω τέξη εδώ πέρα ακροατές και δεν καταλαβαίνει γιατί το λέει. Ένα πράγμα, Steve, απάντησέ μου. Steve, με ακούς? Steve, με ακούς? Steve. Άλλη τα δικά του. Άλλαξε, γύρναν την κασέτα, Steve. Δεν μας ακούς, Steve. Γύρναν την κασέτα. Steve. Γιώργο, να το παρακαλώ. Steve, με ακούς? Steve. Δεν μπορώ να τον ακούσω, το διαβάζει τώρα το Ευαγγέλιο. Ένα πείμα, έχουν ένα πείμα. Steve. Μιλάει. Δεν μπορούμε, ρε παιδιά. Λοιπόν. Μέχρι αρχίζετε και λέτε για να τα σφάσουν και να σκοτώνουν. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Εντάξει, Steve. Ένα λεπτό, έχω ένα λεπτό. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Steve. Γιώργο, σε παρακαλώ. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Γιώργο, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Γιώργο, ένα λεπτό. Steve, με ακούς? Steve, με ακούς? Steve, δεν με ακούει ο Steve. Steve, ένα λεπτό, παιδιά. Steve, με ακούς? Παιδιά, για σταματήσει ένα λεπτό. Steve, με ακούς? Με ακούς, Steve? Steve, σε παρακαλώ, έχω μισό λεπτό για να κλείσει την εκπομπή. Θα με κόψει το δίκτυο. Σε παρακαλώ, άκουσε προσεκτικά. Εν συντομία, δεν θέλω, Ευαγγέλιο, να μου διαβάσει τίποτα. Όλοι ακούνε, κύριε και ο Προφέσος και όλοι στη γραμμή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου πότε στα χρονικά των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Εθνική Παρέλαση του Σικάγου, της Φλόριντας, της Νέας Υόρκης, στο Μοντρεάλ, στο Τορόντο του Καναδά, επαρέλασαν τα ελληνικά κόμματα? Πες μου μια φορά. Ελληνικά κόμματα. Και πες μου ένα κόμμα το οποίο παρέλασε σε ελληνικές εθνικές παρελάσεις. Κανένα πολιτικό κόμμα, αγαπητέ φίλε, δεν παρέλασε στη Νέα Υόρκη. Μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Εντάξει. Ούτε θα έρθει η Χρυσή Αυγή στην Εθνική Παρέλαση να παρελάσει εδώ με τα λαμπαρά τους, ούτε το Πασόκ, ούτε το Κουκουέ, ούτε το Σουσουέ. Steve, με κλείνει τηλεόραση, καλό βράδυ να έχεις. Δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα, καλό βράδυ. Παιδιά, Προφέσορ, καλό βράδυ. Αυτή ήταν η απάντησή μου, τελείωσε η υπόθεση. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Γεια σου, Προφέσορ. Μα προσπαθώ, αλλά τρώγεστε. Δεν μπορώ να βγάλω αυτά. Πρέπει να πούμε την άλλη εβδομάδα πιο νωρίς και ο Steve να μπορεί να τα κανονίσει αυτά τα πράγματα. Σήμερα ήμασταν αργότερα. Εντάξει, είχαμε τεχνικό πρόβλημα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Αντώνη, γεια σου στην Ελβετία. Ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, κυρίες και κύριοι, με τον Άγγελο Αγγελάτο. Δηλαδή, αν πηγαίναμε άλλα 5 λεπτά, ακόμα θα γινόταν χαμός επάνω στον αέρα. Δεν πειράζει όμως, εκπομπή είναι αυτή. Και πάλι να τονίσω. Εντάξει, σε αυτούς που με βλέπουν στο YouTube, να τονίσω στους φίλους και φίλες ότι η ομογένεια δεν είναι κομματισμένη. Έχουμε όμως φίλους από διάφορα κόμματα και στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο και στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο και στην Αυστραλία και εδώ στη Φλόριδα. Ο καθένας θέλει να πιστεύει ό,τι θέλει να πιστεύει. Υπάρχουν άτομα τα οποία πιστεύουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Υπάρχουν άτομα τα οποία πιστεύουν, αγαπητοί φίλοι, στο ΣΥΡΙΖΑ, στους κομμουνιστές, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και departments τα οποία είναι φίλοι των κομμάτων στην Ελλάδα. Άλλο τόσο υπάρχουν και άτομα τα οποία πιστεύουν στη Χρυσή Αυγή. Ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Όπως είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως και αυτό. Εάν αυτοί ήταν, όπως λέγεται, φασίστες, ναζίστες κτλ., ας πάει το ελληνικό κράτος και να πει απαγορεύεται να ψηφίζει ο ελληνικός λαός αυτό το άκρα δεξιό κόμμα. Καλό βράδυ, την αγάπη μας από την Νιόλυση και τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας, ομάδα.